Ελπίδα. Θάλια, είσαι καλά. Τι κάνεις εσύ εδώ? Ανέβηκα πάνω να δω πώς είσαι. Μπήκα μέσα, είδα άδειο το κρεβάτι και μετά είδα ανοιχτή την μπαλκονόπορτα. Ανησύχησα, Θάλια. Ερχόμουν να δω πού είσαι. Τι έκανες εκεί έξω? Εσύ είσαι πολύ ταραγμένη. Θάλια, πες μου σε παρακαλώ, τι γύρευες έξω στο μπαλκόνι? Ήμουν ξαπλωμένη, κοιμόμουν. Όταν ξαφνικά είδα... Είδες τι? Ένιωσα ένα φως. Ένα φως? Τι φως? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ένα φως αναβέσβηνε. Βγήκα έξω να... Ήταν σαν κάποιος να μου έκανε σινιάλο. Βγήκα έξω, αλλά δεν ήταν κανένας. Μόνο ένα φως. Ένα φως που αναβέσβηνε, αναβέσβηνε. Δεν είδα κανέναν. Σταμάτησε. Μόλις μπήκες εσύ, σταμάτησε. Με πιστεύεις, έτσι δεν είναι? Ναι. Φυσικά. Όχι. Δεν με πιστεύεις. Νομίζω ότι όλα αυτά τα έχω φανταστεί, έτσι δεν είναι? Σε πιστεύω, αλήθεια σου λέω. Σε παρακαλώ, προσπάθησε να ηρεμήσεις. Έλα να ξαπλώσεις. Έλα. Ό,τι κι αν ήταν, έφυγε. Θέλεις να μείνω μαζί σου? Όχι. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Είσαι σίγουρη? Δεν με πειράζει καθόλου να περιμένω να κοιμηθείς. Ναι, είμαι σίγουρη. Ο Ερίκος πού είναι? Στο γραφείο του. Να του πω να έρθει? Όχι. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Είμαι μια χαρά, αλήθεια. Καληνύχτα. Τι είπες? Είπα ότι θα πεις στην Αλίκη ότι άλλαξες γνώμη και ότι θέλεις να μείνω εδώ στο σπίτι σας. Διαφορετικά θα με αναγκάσεις να της πω ότι κάναμε έρωτα. Με εκβιάζεις? Όχι. Απλά παίρνω τα μέτρα μου. Παίρνεις τα μέτρα σου, ε? Ναι. Γιατί αν νομίζεις ότι θα με πετάξεις έξω από το σπίτι σαν να μην συμβαίνει τίποτα, είσαι γελασμένος. Δεν σε πετάω έξω, Νέλη. Απλά θέλω να μείνω μόνος με τη γυναίκα μου. Και νομίζω ότι είναι καιρός και εσύ να βρεις ένα δικό σου σπίτι. Με πετάς, Αντρέα. Πρώτα κάνεις έρωτα μαζί μου και μου δίνεις ελπίδες. Και μετά μου λες ότι θέλεις να μείνεις με τη γυναίκα σου. Τώρα θυμήθηκες, Αντρέα, το έχεις γυναίκα? Όταν έκανες έρωτα μαζί μου, το έχεις ξεχάσει? Δεν το είχα ξεχάσει, Νέλη. Και ποτέ δεν σου έδωσα ελπίδες. Απλά αυτό που έγινε μεταξύ μας ήταν ένα λάθος. Και φταίω εγώ γι' αυτό.
παρασύρθηκα. Είχα μαλώσει με την Αλίκη και δεν ήξερα τι έκανα. Και την επόμενη στιγμή το μετάνιωσα. Και νομίζεις ότι η Αλίκη θα το πιστέψει αυτό? Γιατί εγώ αμφιβάλλω. Ειδικά αν της πω ότι δεν ήταν η πρώτη φορά. Ότι υπήρξε κι άλλη τέτοια νύχτα πάθους στο Παρίσι. Δεν θα της πεις τίποτα, τ' ακούσες? Δεν θα τολμήσεις να της πεις τίποτα, γιατί... Γιατί τι, Αντρέα? Θα της πεις ότι είναι ψέματα? Ότι τα έβγαλε από το μυαλό μου? Αφού είναι αλήθεια. Κάναμε έρωτα στο ίδιο σας το σπίτι όταν εκείνη έλειπε. Θα αναγκαστείς να το παραδεχτείς. Και τότε ξέρεις τι θα γίνει. Θα την πληγώσεις πάρα πολύ. Και δεν θα θέλει να σε ξαναδεί στα μάτια της. Θα τη χάσεις για πάντα. Είσαι το πιο απέσιο, το πιο συχαμένο πλάσμα που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Τ' ακούσες? Το πιο συχαμένο πλάσμα είσαι. Ναι, αλλά με γουστάρεις πολύ, έτσι δεν είναι? Σε συγχαίρομαι και δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ μπροστά μου. Όχι μόνο θα με ξαναδείς, αλλά θα με βλέπεις κάθε μέρα. Εκτός αν δεν σε νοιάζει που θα χάσει την Αλίκη και της πεις να χωρίσετε. Τότε θα φύγουμε και οι δύο από το σπίτι. Στο χέρι σου είναι να αποφασίσεις, αγάπη μου. Φύγε! Φύγε, εξαφανίσου από μπροστά μου! Φύγε, σου λέω! Φύγε. Κάπου εδώ θα το έχει το πίνδυνο, Χριστίνα. Εσύ είσαι? Δεν περίμενες κάποιον άλλον? Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα κανέναν. Κάτσε. Τι έχεις, Άρη, δεν φαίνεσαι καλά? Δεν είμαι άγγελα. Συνέβη κάτι? Από χθες σκέφτομαι συνέχεια αυτό που μου είπες για τη Ζένια. Ότι κινδυνεύει. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά... Δεν υπάρχουν περιθώρια για μακάρι, άγγελα. Αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λες, πρέπει να κάνουμε κάτι να το προλάβουμε. Συμφωνώ. Είχες πει ότι θα πήγαινες να βρεις τη μάνα της Χριστίνας. Πήγες? Βρήκες κάτι ενδιαφέρον? Ψάχνεις τον Δημήτρη? Ναι, μήπως τον είδες πουθενά? Και να τον έβλεπα δεν θα τον γνώριζα. Έχω να τον δω από το μασκέ πάρτι που φορούσε τη μάσκα. Αυτό να μου πεις, το ξέχασα. Πάμε να πάρουμε ένα ποτό. Γεια. Μήπως είδες τον Δημήτρη? Όχι, δεν φάνηκε καθόλου. Βότκα πορτοκάλι. Και? Ρούμι κόλλα. Να σου πω. Γιατί είπες στον Άγγελο ότι ήμουν εδώ με τον Δημήτρη?
δεν το έκανα επίτηδες. Τον είδε τυχαία στο καφέ του Πέτρου και του έφερε κουβέντα. Τίποτα δεν φέρνει μόνη της η κουβέντα. Και ειδικά όταν την κάνεις εσύ, Ρωμίνα. Ζένια, ηρέμησε. Τα ξέρω πολύ καλά γιατί το έκανες. Δεν σου έκατσε ο Χρήστος στην Αγγλία και πες να έρθεις εδώ να τα ρίξεις τον Άγγελο, έτσι. Κάνεις λάθος. Τσάμπα κόπος όμως. Εγώ με τον Άγγελο έχουμε τελειώσει, είναι ελεύθερος από μένα. Οπότε μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Να φύγεις μαζί του, να τον παντρευτείς, να κόψετε το λαιμό σας. Δεν μου καίγεται καρφί, το κατάλαβες. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Ζένια, δεν το έκανα γιατί ήθελα να τα ρίξω στον Άγγελο. Το έκανα γιατί ανησυχώ για σένα. Ο τύπος που κάνεις παρέα είναι περίεργος και δεν σου κάνει καλό. Τι εννοείς περίεργο? Τίποτα δεν εννοεί. Προσπαθεί να καλύψει τα πράγματα. Λοιπόν, άκου να δεις. Τη γνώμη που έχεις για τον Δημήτρη, κατά τη μου για τον εαυτό σου. Στα πόδια μου δεν θα ξαναμπλεχτείς, συνεννοηθήκαμε. Ορίστε. Ζένια, τι ωραία έκπληξη. Σε έψαχνα. Με βρήκες. Οι φίλες σου με κοιτάζουν παράξενα. Μάλλον δεν εγκρίνουν την παρέα μου. Οι φίλες μου καλά θα κάνουν να κάνουν τη δουλειά τους. Κι εγώ θα κάνω τη δική μου. Και η δικιά σου δουλειά είμαι εγώ. Μαζί σου περνάω πάρα πολύ ωραία. Με κάνεις και χαλαρό μου. Και αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό στις στιγμές που περνάω. Και δεν έχεις δει ακόμα τίποτα. Μήπως ενοχλώ? Όχι καθόλου. Να σας συστήσω. Ο Δημήτρης, η Μιράντα. Έχω ακούσει πολλά για σένα από τη Ζένια. Καλά ελπίζω. Τα καλύτερα. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω, Μιράντα. Οι φίλες της Ζένιας είναι και δικές μου φίλες. Ελπίζοντας ότι δεν θα τις απογοητεύσεις. Ελπίζω να μην σας τρόμαξα. Μπα, όχι, όχι. Ευτυχώς. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω, αλλά τους τρομάζω όλους εδώ μέσα. Όλους, ποιους δηλαδή? Το πρωί την κυρία Σοφία και τώρα τη Θάλια. Τη Θάλια? Ανέβηκα πάνω να δω πώς είναι και... Πριν μια ώρα που ανέβηκα ήταν μια χαρά, κοιμόταν. Τώρα δεν κοιμάται. Ήταν έξω στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι, Θάλια. Ήξερα ότι ήσασταν στο γραφείο σας και ανέβηκα πάνω να δω πώς είναι. Όταν μπήκα μέσα στο δωμάτιο ήταν όλα σκοτεινά. Το κρεβάτι άδειο και η μπαλκονόπορτα ανοιχτή. Ανησύχησα και βγήκα έξω να δω τι γίνεται. Εκείνη τη στιγμή έμπαινε μέσα η Θάλια και τρόμαξε που με είδε. Στο μπαλκόνι τέτοια ώρα τι δουλειά είχε? Αυτό τη ρώτησα κι εγώ. Είδε κάποιο φως. Κάποιο φως? Ναι. Σαν να έμπαινε κάποιο φως απ' έξω. Σαν να της έκανε κάποιος ένα σινιάλο. Σινιάλο στην μπαλκονόπορτα. Γι' αυτό τρόμαξε και σηκώθηκε να δει ποιος είναι. Μην πάτε πάνω. Έκανα προσπάθεια να την ηρεμήσω και την έβαλα να ξαπλώσει. Μάλλον θα κοιμάται τώρα, ας την αφήσουμε να ξεκουραστεί. Καταλαβαίνω. Από πού μπορεί να έρχονταν αυτό το φως τώρα? Όταν ανέβηκες, τι σου είπε? Είδε κανέναν? Όχι, δεν είδα κανέναν. Κι εγώ που βγήκα έξω να δω τι γίνεται, δεν είδα κανένα φως. Δεν είδες κανένα φως? Έτσι φάνηκε δηλαδή. Μάλλον. Καλά, δεν είναι τίποτα. Πολλές φορές στον ύπνο μας βλέπουμε πράγματα και όταν ξυπνήσουμε βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάτι. Το οτιδήποτε. Δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Τι είναι, τι σκέφτεσαι? Πάω να ξαπλώσω τώρα. Σκέφτεσαι κάτι σχετικά με τον ασθενή σου, με αυτό που άρχισε να μιλήσει το απόγευμα? Όχι. Με αυτό που είχε σχέση με τη Θάλια. Τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Ελπίδα, σε σχέση με τη Θάλια και τον ασθενή σου? Είχε χτυπήσει και αυτό στο κεφάλι και έκανε ακριβώς την ίδια εγχείρηση όπως και η Θάλια. Ωραία, και? Μετά την εγχείρηση πήγαιναν όλα καλά. Δηλαδή έτσι νομίζαμε. Είχε κάποια απώλεια μνήμης, αλλά τίποτα όμως το ανησυχητικό. Μέχρι που... Μέχρι που... Ανακαλύψαμε ότι είχε παρεστήσεις. Πήγες να βρεις τη μάνα της Χριστίνας? Σου είπε κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει? Δεν μου είπε. Μου έδωσε. Σου έδωσε? Τι σου έδωσε? Το κινητό της? Είχε την τσάντα που κρατούσε η Χριστίνα εκείνο το βράδυ. Πήρα το πορτοφόλι και το κινητό, μήπως και βρω κάτι που να με βοηθήσει. Η κυρία Ζωή μου είπε ότι η Χριστίνα δεν τηλεφώνησε σε κανέναν όσο ήταν μπροστά. Μετά η Χριστίνα έφυγε από το ξενοδοχείο για να πάει να συναντήσει κάποιον. Υποτίθεται τον πατέρα σου. Κι εγώ σκέφτηκα ότι μπορεί να τηλεφώνησε όταν έφυγε από το ξενοδοχείο. Γι' αυτό πήρα ένα φορτιστή για να φορτίσω το τηλέφωνο και να το ανοίξω. Μήπως και μπορέσω να δω τις κλήσεις που έκανε. Μόνο που δεν ξέρω το πιν, Άρη. Έψαξα το πορτοφόλι της, αλλά δεν το είχε σημειωμένο κάπου. Πού είναι? Το πορτοφόλι της πού είναι? Ξέρω ότι ταράχτηκες, αλλά... Αλλά πρέπει να σου κάνω μια ερώτηση. Μήπως... ξέρεις το πιν του κινητού? Ή πού το είχε σημειώσει? Το πιν? Ναι, το πιν. Μήπως το ξέρεις, Άρη? Όχι, όχι. Μου είχε πει όμως... Μου είχε πει ότι το είχε αλλάξει. Για να έχει παντού το ίδιο πιν. Στο κινητό της, στις κάρτες της, στο τηλεφωνητή της. Για να μπορεί να το θυμάται και να μην χρειάζεται να το γράψει κάπου. Άρα δεν το έχει γραμμένο πουθενά? Μάλλον όχι. Μήπως ξέρεις τι μπορεί να έχει βάλει? Όχι, όχι, δεν έχω ιδέα. Τότε πρέπει να βρούμε εμείς. Σίγουρα είναι τετραψήφιος ο αριθμός. Μήπως έχει βάλει την ημερομηνία γέννησής της? Οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό βάζουν για να το θυμούνται. Είχε γεννηθεί το 1973. Δεν είναι αυτό. Μήπως η ημερομηνία... 17 Μαρτίου. Ούτε αυτό είναι. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να κάνουμε πάλι λάθος. Τρίτη φορά. Θα μπλοκάρει το κινητό. Και τι θα κάνουμε τώρα? Δεν ξέρω. Αφού μου λες ότι δεν ξέρεις που το έχεις σημειωμένο, πρέπει να το βρεις εσύ, Άρη. Πρέπει να σκεφτείς τι μπορεί να έχει βάλει. Αλλά αυτή τη φορά πρέπει να είσαι σίγουρος. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να κάνουμε λάθος στον αριθμό. Γιατί δεν θα ανοίξουμε ποτέ το κινητό. Θα σκεφτώ, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Τώρα είσαι ταραγμένος, Άρη. Μόλις ηρεμήσεις λίγο, μπορεί κάτι να σου έρθει στο μυαλό.
Αν σκεφτώ κάτι, θα σου πω. Έρχεσαι και εσύ να χορέψεις λίγο μαζί μας, να χαλαρώσεις. Έλα, το έχεις ανάγκη. Δεν έχω όρεξη για χορό απόψε. Ο χορός δεν θέλει τεχνική. Καρδιά και ψυχή θέλει. Ατύχησες. Εγώ τα έχω χάσει και τα δύο από καιρό. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι η Μιράντα θέλει ακόμα ένα ποτό. Εγώ λέω να μην πιούμε άλλο και να πάμε σπίτι για ύπνο, γιατί αύριο έχουμε δουλειά. Εγώ λέω να πας εσύ για ύπνο και αύριο να δουλέψεις για μένα, γιατί εγώ θα μείνω. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς τόσο. Θα μείνω εγώ μαζί της και θα την πάω σπίτι. Τώρα μένει μαζί μου. Οπότε μαζί ήρθαμε και μαζί θα φύγουμε. Δεν με συμπάθεις, έτσι? Δεν σε ξέρω. Τότε δεν μένει παρά να με μάθεις. Δεν έχω να κρύψω τίποτα, πίστεψέ με. Συναντηθήκαμε με τη Ζένια εκείνο το βράδυ. Μου άρεσε, της άρεσα. Έτσι απλά δεν ξεκινάν όλα. Γιατί είσαι τόσο καχυπότητα? Γιατί η Ζένια έχει περάσει πολλά τον τελευταίο καιρό. Και δεν θέλω να ξαναπληγωθεί. Γι' αυτό. Δεν θα πληγωθεί από μένα. Να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Γιατί είναι η πρώτη φορά μετά από καιρό που μια κοπέλα με συγκινεί τόσο. Λοιπόν, στην υγειά μας. Να σου πω, σε βλέπω στα καρφιά εσένα. Δεν φεύγεις και εμένα θα με φέρει στο σπίτι ο Δημήτρης. Είμαι εντάξει. Θα σε περιμένω να φύγουμε μαζί. Και θα με αγχώνεις. Κι εγώ δεν θέλω να αγχώνομαι. Θέλω να πετάω. Κατάλαβες? Και αυτό το έχω μόνο μαζί με τον Δημήτρη. Πήγαινε. Και θα τη φέρω εγώ σπίτι. Δεν θα την αφήσω να το πει αυτό, στο υπόσχομαι. Νεοπόλεως 75, στο Χαλάνδρι. Σε μία ώρα το πολύ. Θα σας περιμένω. Καλό κορίτσι, αλλά λίγο... Σπαστικό. Ακριβώς. Σπαστικό. Δεν της αρέσει να πετάει όπως εγώ. Ενώ εσένα σ' αρέσει. Έτσι δεν είναι, μικρή μου? Ναι, μ' αρέσει. Και μόνο μαζί σου πετάω. Μόνο εσύ το καταφέρνεις αυτό. Μπορώ να το κάνω και τώρα. Θέλεις? Σαν τρελή. Αν πάρεις αυτό, θα ανέβεις πιο ψηλά από κάθε άλλη φορά. Δεν δουλεύεις. Έτσι κι αλλιώς ο Ερίκος θα το μάθει. Τι είναι αυτό που λες? Τι αυτό το κάθαρμα, ο Στάμος. Με εκβίασε να τα πει όλα στον Ερίκο. Λοιπόν, θέλω να χορέψω αυτό το τραγούδι. Εδώ να μείνεις. Εσύ θα το βάλεις και εγώ θα το χορέψω μαζί με τον Δημήτρη. Εμένα πάντως μου φάνηκε ειλικρινής. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ένιωσα για μια στιγμή. Ένιωσα ότι... Ότι? Ότι σε αγαπάει ακόμα. Χρειάζεται χρόνος. Το κακό δεν μπορεί να γίνει από μια στιγμή στην άλλη. Θα δημιουργήσουμε υποψίες. Αυτό είναι? Ή άρχισες να τη συμπαθείς? Τη συμπαθώ.